Γεια σας, εύχομαι να είστε καλά, ευτυχισμένοι, να έχετε αγάπη στην ζωή σας. Σήμερα σας διαβάζω το κεφάλαιο από το βιβλίο «Όραμα ζωής» που μελετάμε στην ομάδα για την καλλιέργεια των αρετών. Κεφάλαιο 5. Όταν σε αγαπάω αληθινά. Και με άλλα λόγια, όταν σε αγαπάω σαν ψυχή, που σημαίνει πήραν τον εαυτό μου σαν ψυχή και εσένα σαν ψυχή. Όταν σε αγαπά αληθινά, φυσικά εύχομαι να έχεις πάντα υγεία και ευτυχία. Όποιον αγαπάμε, θέλουμε να είναι καλά. Ανταποκρίνομαι πάντα στις ανάγκες της ψυχής σου, αλλά ίσως όχι πάντα στις ανάγκες της προσωπικότητας. Αυτό είναι μια έννοια δύσκολη, ότι άλλο να αγαπάω την ψυχή και να ανταποκρίνομαι τις ανάγκες της ψυχής και άλλο της προσωπικότητας που καμία φορά δεν είναι σωστό να ανταποκριθούμε όταν βολεύεται, όταν είναι άδικη. Θυσιάζω χωρίς καθόλου να νιώθω θυσία τον χρόνο, τα χρήματα και την ενέργειά μου. Δεν το βιώνω σαν θυσία, επειδή το κάνω από αγάπη. Γιατί ό,τι εξυπηρετεί την άνεσή σου, σαν αδελφή ψυχή στην εξέλιξη. Με ενδιαφέρει να κάνω ό,τι μπορώ να βοηθήσω εσένα και εμένα να εξελιχθούμε. Χαίρομαι πολύ με τις επιτυχίες και την ευτυχία σου, ακόμα και όταν μου στερούν την προσοχή και θαυμασμό των άλλων. Δεν υπάρχει ζήλια. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό στην αγνή αγάπη. Χαίρομαι για την επιτυχία και την ευτυχία του ανθρώπου που αγαπάω πραγματικά. Όταν σε αγαπάω αληθινά, σε δέχομαι ακριβώς όπως είσαι. Δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω ελαττώματα ή δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά, αν θεωρώ ότι είναι άδικες ή ανήθικες, αλλά η αγάπη δεν χρειάζεται να φύγει. Είσαι για μένα μια μοναδική έκφραση της θείας ενέργειας. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική έκφραση της θείας ενέργειας, κάθε άνθρωπος και τα ζώα. Και βλέπω την εσωτερική σου ομορφιά ακόμα και όταν εσύ δεν μπορείς να την εκφράζεις. Πίσω από την αρνητική συμπεριφορά του άλλου, όταν είσαι στενοχωρημένος, φοβισμένος, θυμωμένος, ψυχισμένος, θυμάμαι την ομορφιά που υπάρχει μέσα πίσω από το πρόσωπο αυτό. Σου εκφράζω πάντα τις ανάγκες και τις αληθινές μου σκέψεις. Η αληθινή επικοινωνία είναι πάντα θεμέλιο της σχέσης αγάπης. Δεν είναι δυνατόν να πληγωθώ από σένα επειδή η πραγματική αγάπη δεν περιμένει τίποτα. Άλλο να αγαπάω, άλλο να χρειάζομαι. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Άλλο να αγαπάω κάποιον, άλλο να χρειάζομαι κάτι από αυτόν και να στενοχωριέμαι όταν δεν το παίρνω. Δεν ζητάει και δεν κρατάει λογαριασμούς. Η πραγματική αγάπη δεν κρατάει λογαριασμούς. Τι σου έχω δώσει, τι μου έχεις δώσει. Όταν αγαπάω αληθινά, δηλαδή σαν ψυχή, σε αφήνω να βρεις την ευτυχία σου με όποιους τρόπους και ανθρώπους οδηγήσει από μέσα σου να την βρεις. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Δεν έχουμε ανάγκη ο άλλος να βρει την ευτυχία του μέσα από εμάς, αποκλειστικά. Δηλαδή, όταν σε αγαπάω αληθινά, δεν σε βλέπω πια σαν ιδιοκτησία μου και δεν χρειάζομαι να αγαπάς μόνο εμένα. Γιατί έτσι θα περιόριζε την ψυχή σου και θα σε εμπόδιζε στον προορισμό σου που είναι η οικουμενική αγάπη. Κάθε ψυχή έχει αυτόν τον προορισμό της οικουμενικής αγάπης. Που δεν μιλάω τώρα για ερωτικές σχέσεις, για σεξ και τέτοια πράγματα. Μιλάω για αγάπη. Και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε όταν κάποιον που αγαπάμε και χρειαζόμαστε να αγαπάει, μπορεί να αγαπάει και κάποιον άλλον. Δεν είναι αγάπη της ψυχής. Όταν σε αγαπάω αληθινά, εστιάζομαι στον αληθινό θεϊκό εαυτό σου. Επειδή η αληθινή αγάπη είναι η θεία και βλέπει μόνο το Θείο. Το βλέπω τον άλλον σαν έκφραση του Θείου. Δεν το βλέπω ούτε μόνο σαν σώμα, το βλέπω και σαν σώμα,
όχι μόνο στον σώμα, όχι μόνο στην προσωπικότητα. Και έτσι δεν φοβάμαι για σένα ποτέ, ακόμα όταν περνάς δυσκολίες. Πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό. Επειδή θυμάμαι ότι πάντα αντιμετωπίζεις ακριβώς τις δοκιμασίες που εξυπηρετούν την εξωτερήκευση του εσωτερικού σου μεγαλείου. Κάθε άνθρωπο που αγαπάμε αντιμετωπίζει και εμείς αντιμετωπίζουμε ακριβώς τα ερεθίσματα που είναι εκεί να μας βοηθήσουν να έρθουμε σε επαφή με την δύναμη, με το μεγαλείο που υπάρχει μέσα μας. Όταν σε αγαπάω αληθινά, σε αφήνω τις κατάλληλες στιγμές να βρεις τις δικές σου λύσεις και απαντήσεις, όλο που παίρνω αξία όταν τις βρίσκω εγώ για σένα. Μεγάλο μάθημα, ειδικά για τους γονείς και τα παιδιά ή όποιος παίζει το ρόλο του σωτήρα ή του υπεύθυνου για τις άλλες. Υπάρχουν φορές που λύνοντας το πρόβλημα του άλλου, τον υπονομεύουμε, τον κάνουμε κακό. Υπάρχουν φορές που θα χρειαστούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Από αγάπη σε αφήνω να ανακαλύψεις την αλήθεια και την δύναμη που βρίσκονται μέσα σου. Και ο καθένας έχει μέσα το εμείς, όταν ο άλλος αντιμετωπίζει δυσκολίες, παίρνουμε δεύτερο ρόλο. Κάνουμε ερωτήσεις, όπως ο Σωκράτης, με τη μαιευτική, βοηθάμε τον άλλον να βρει τις απαντήσεις και την δύναμη. Τώρα, αν είσαι θέση, δεν μπορείς αυτή να το κάνει, τον βοηθάμε, τον δίνουμε εμείς. Αλλά γενικά, πολύ περισσότερο μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους απλώς με στήριξη και όχι να αναλάβουμε την λύση. Όμως, για να μπορέσω να σε αγαπάω αληθινά, θα πρέπει να δυναμώσω και να μην σε χρειάζομαι προκειμένου να νιώθω εσωτερικά την ασφάλεια και την αξία μου. Περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η αγάπη είναι η εξάρτηση. Είναι η κατάσταση όπου δεν μπορώ να είμαι καλά με τον άλλον. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι η εξάρτηση. Αυτό είναι η ανάγκη. Είναι η προσκόλληση. Δεν είναι η αγάπη. Θα χρειαστεί να ξεπεράσω τη μοναξιά και να είμαι μαζί σου επειδή σε αγαπώ και όχι επειδή σε χρειάζομαι. Μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Δεν είναι δυνατόν να αγαπάω εντελώς άγνα αυτόν ή αυτήν που χρειάζομαι. Γιατί αν χρειάζομαι κάποιον και δεν λειτουργεί όπως χρειάζομαι λειτουργεί, χάνω την αγάπη μου. Νιώθω απογοήτευση, αδικία, προδοσία, θυμό, μίσος. Και δεν είναι από την αγάπη, είναι από την ανάγκη. Η ανάγκη μας εμποδίζει την αγνή αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι να χαίρομαι και να δίνω και η ανάγκη είναι να φοβάμαι και να ζητώ. Άλλο να αγαπάω, άλλο να χρειάζομαι να είμαι εξαρτημένος. Τελικά, μόνο από μια θέση δύναμης, αυτάρκειας και υπηρότητας μπορεί να σε αγαπάω αληθινά. Είναι σαν το αντίθετο από ό,τι έχουμε μάθει. Μην νομίζουμε ότι η αγάπη είναι αδυναμία, είναι ανάγκη, είναι εξάρτηση. Δεν είναι. Η πραγματική αγάπη έρχεται από την εσωτερική αυτάρκεια και υπηρότητα. Ακόμα και όταν φύγεις, αν φύγεις, και όταν φύγεις από το σώμα σου, η στενοχωριά μου δεν θα είναι από την αγάπη, αλλά την ανάγκη μου για την υλική σου παρουσία. Εντάξει. Είσαι μια αιώνια θεϊκή ύπαρξη που θα έχει ελευθερωθεί από το υλικό κλουβί. Δηλαδή, όταν μια ψυχή φεύγει από το σώμα, δεν χρειάζεται να στενοχωριόμαστε για την ψυχή που φεύγει, γιατί αυτή η ψυχή είναι σε ανώτερη θέση, είναι σε μια καλύτερη θέση. Η στενοχώριά μας είναι ότι δεν υπάρχει κοντά μας στο υλικό σώμα αυτή η αιώνια θεϊκή ύπαρξη. Τα δάκρυα μου θα είναι για μένα, αλλά για σένα θα χαρώ. Όταν φτάνω σε αυτό το επίπεδο του να βλέπω τον άλλον πράγματι σαν μια ελεύθερη ψυχή στο σύμπαν και όχι το προσωρινό σώμα που προσωρινά κατοικεί. Προχώρα αγάπη μου, όταν χρειάζεται να προχωρήσει. Εντάξει. Δεν ανήκει σε μένα, κανένα δεν μπορεί να ανήκει σε εμάς και δεν μπορεί να ανήκουμε σε κανένα. Αλλά στο σύμπαν. Επειδή στην αλήθεια αυτό είσαι, το σύμπαν. Αν θέλετε να συντονιστείτε μαζί μας σε τέτοια και άλλες εσωτερικές ασκήσεις
Στο σχέση με το όρο μας ζωής, μπορείτε να το κάνετε στείλοντας ένα email στο ren@otena.gr με το τίτλο «Όραμα». Να είστε πάντα καλά.